Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για την απίστευτη συμμετοχή του. Νομίζω πλέον ότι η Ρόδος για τη ζωή είναι θεσμός. Είναι ένας αγώνας κατά του καρκίνου, ένας αγώνας υπέρ της ζωής και κυρίως είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είναι η πέμπτη συγχρόνιμη χρονιά όπου με τα έσοδα από τον αγώνα αυτό, από το περπάτημα της ζωής, αγοράζουμε ένα ειδικό μηχάνημα κάθε φορά για άλλη κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου. Νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσουμε τους Ροδίτες και τις Ροδίτισες για την μεγάλη συμμετοχή τους. Να σας πω ότι είχαμε ουσιαστικά ετοιμάσει 6.200 μπλουζάκια τα οποία έγιναν άρπαστα, όπως επίσης και καπελάκια, δεν έμεινε τίποτα. Όπως επίσης και τώρα που ο αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη, συνεχίζονται οι δωρεές προς το νοσοκομείο της Ρόδου, δηλαδή προς την αστική μικροσκοπική εταιρεία Ρόδος για τη ζωή και συνέχεια το νοσοκομείο της Ρόδου. Νομίζω ότι είναι μια ένδειξη πολιτισμού, είναι μια ένδειξη εθελοντισμού, είναι μια ένδειξη ότι η Ρόδος πραγματικά μπορεί όχι μόνο να κερδίσει γεγονότα, μπορεί όχι μόνο να στηρίξει γεγονότα, αλλά στηρίζει πραγματικά τη ζωή. Ευχαριστούμε για άλλη μια χρονιά τους εθελοντές μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε αυτό το μεγαλείο κάθε χρόνο. Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Δέσποινα την Καρπαθάκη και τη Μαρία Σπυροπούλου, οι οποίες ήταν οι ψυχές του περιπτέρου για φέτος. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τη Ρόδο. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Εγώ βρήκα ευκαιρία και μικρόφωνο. Αν και δεν έχω γνώση και έχω μια, αν θέλετε, δυσκολία με τα μικρόφωνα, πρέπει να ευχαριστήσω και τη Ρένα την Καραγιάννη, τη Μαρία την Καιρονικόλα, τον Σάββατο Σαββαίδη, την Άντα τη Ροχάνη και πολλά άλλα παιδιά. Ξεκινήσαμε μαζί το 2010 και σε μερικά χρόνια έγινε αυτή η εκδήλωση ένας θεσμός. Και νομίζω ότι αν κανείς αναζητήσει να δει τι γίνεται σε άλλες πόλεις, θα διαπιστώσει ότι η Ρόδος είναι πραγματικά πρώτο πόρος και στον εθελοντισμό. Και όπως είπα και νωρίτερα, έχει αποτέλεσμα αυτή η δράση, δεν είναι μία δράση για την δράση. Και κυρίως αυτό το οποίο εμείς οφείλουμε να κάνουμε, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η πρόληψη είναι αυτή η οποία κερδίζει τη μάχη. Να μην ξεχνάνε να πηγαίνουν συχνά στο γιατρό τους για το καθιερωμένο check-up. Ευχαριστούμε θερμά και του χρόνου θα έχουμε 8.000 κόκκινα μπλουζάκια, κόκκινα λέμε μπλουζάκια. Και το χρώμα, διότι όπως είναι κάθε χρόνο, κάθε χρώμα συμβολίζει ένα είδος καρκίνου. Ένα πράγμα να πω μόνο, να είμαστε καλά και το χρόνο να είμαστε πάλι εδώ να τρέξουμε για τη ζωή.